Πρόκειται για μια δημιουργία που στέλνει το μήνυμα της ισότητας και αποδοχής μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας που δίνουν τα χέρια, όπου δεν κυριαρχούν μόνο τα χρώματα αλλά και η αγάπη, με το σχηματισμό μιας καρδιάς. Η τοιχογραφία βρίσκεται στην περιοχή του Καράβολα, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των δημοτών. Τις τελευταίες 5 μέρες το έχω φτιάξει. Βλέπουμε ουσιαστικά τον άντρα και τη γυναίκα που ενώνουν κάπως τα χέρια τους και η καρδιά ουσιαστικά είναι το αποτέλεσμα. Η δράση έχει τίτλο Array of Colors και το αντικείμενό της είναι η τέχνη του δρόμου, μέσα από τη σύμπραξη του Δήμου με τους καλλιτέχνες σε συνεργασία με εταιρεία. Ένα στοιχείο που λείπει από το Ηράκλειο είναι αυτές οι πινελιές οι καλλιτεχνικές. Είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με την εταιρεία Craft Paints, η οποία προθυμοποιήθηκε να χορηγήσει και τα υλικά αλλά και να ενεργοποιήσει έναν καλλιτέχνη, ώστε να έχουμε ένα πιλωτικό δείγμα καλλιτεχνικής παρέμβασης στο δημόσιο χώρο. Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των δημόσιων χώρων. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 2 τοιχογραφίες στους Δήμους Λαρίσης και Πειραιά, ενώ αυτή είναι η 3η τοιχογραφία. Τι σου έδωσε το έναυσμα? Το υλικό, το σπρέι. Και εγώ ξεκίνησα έτσι βανδαλίζοντας. Εντάξει, όχι βανδαλίζοντας, χρωματίζοντας παράνομα. Προσπαθούσα να ζωγραφίσω και τότε. Ναι. Όχι να γράψω, ναι. Ναι, και μετά το είδατε κάπως διαφορετικά, φαντάζομαι. Ναι, και προχώρησε στο ελεύθερο σχέδιο, έμαθα ελεύθερο σχέδιο, τελείωσα γραφιστική. Θα περάσουμε και ένα βερνίκι αντιγράφητη, ώστε να καθαρίζεται εύκολα το συγκεκριμένο κομμάτι από τυχόν βανδαλισμούς. Και εφόσον είναι πετυχημένο το εγχείρημα, το ίδιο θα εφαρμοστεί και σε άλλες τοιχογραφίες που έχουμε μέσα στην παλιά πόλη κυρίως. Η περιοχή του Καράβολα αποκτά χρώμα και από άλλες τοιχογραφίες με το αποτέλεσμα να εντυπωσιάζει.